Αθήνα και Παρίσι επισφραγίζουν στον αέρα τη στρατηγική του σχέση. Έλληνες και Γάλλοι πιλότοι εκπαιδεύονται μαζί σε όλα τα σενάρια εναέριας μάχης αλλά και συνεργασίας. Η κάμερα Τσέρτ βρέθηκε στο υπτάμενο τάγκερ της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας την ώρα του εναέριου ανεφοδιασμού. Γαλλικά Ραφάλ, ελληνικά Μοιράζ 2005 και F-16 έδωσαν ραντεβού στον αέρα. Η γαλλική άσκηση με το ελληνικό όνομα Σκύρος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τους Γάλλους να φιλοξενούνται στην φωλιά των ελληνικών Μοιράζ στην Τανάγρα. Ο εφοδιασμός με καύσιμο στον αέρα έχει ξεκινήσει. Τόσο τα Μοιράζ 2005 της 331 Μοίρας της ΕΑΣ, όσο και τα γαλλικά Ραφάλ που έχουν φτάσει από χθες στην Τανάγρα, ανεφοδιάζονται από το Α330 της Αρμέντελερ, της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού επισφραγίστηκε στον αέρα μετά και την υπογραφή απόκτησης των 18 Ραφάλ. The Rafale is a game changer for us. I'm sure that it will be a game changer for the other air forces flying Rafale. Έλληνες και Γάλλοι υπτάμενοι εκπαιδεύονται μαζί σε όλα τα σενάρια εναέρειας μάχης και συνεργασίας, σε σύνθετες αποστολές υψηλού συμβολισμού και αξίας. Όλη η διαδικασία του ανεφοδιασμού στον αέρα γίνεται από το κόκπιτ του αεροσκάφους. Μπροστά οι υπτάμενοι που πετούν το Α330 και πίσω οι χειριστές οι οποίοι κατευθύνουν τα μπουμ ακριβώς στα αεροσκάφη για να γίνει ο εναέριος ανεφοδιασμός. We will fly in your course exercise. This is a Greek Air Force's Hellenic Air Force's exercise and we will be very glad to welcome your air forces for Volfa in France. Αθήνα και Παρίσι σχεδιάζουν το επόμενο διάστημα περισσότερες κοινές ασκήσεις, με τους Γάλλους να επιδιώκουν συχνή και πυκνή παρουσία στο ελληνικό FIR. Ήδη έχει κλειδώσει η γαλλική συμμετοχή με 12 συνολικά αεροσκάφη στην άσκηση Ηνίωχος της πολεμικής αεροπορίας.